Άρτζι. Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα πολύ όμορφο κορίτσι, την Κατερίνα Παπουτσάκη, την οποία τη συνάντησε η Σοφία Ραφτοπούλου. Σήμερα σα είπα ότι μαζί μα είναι ο πυρός Δήμα. Όχι, δεν μα το το πιο ωραία δεν μα είπε. Βεβαίω, να μάθουμε και τα νέα για τον Ινί. Είναι η καθημερινότητα. Τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Είναι στη Ρόδο. Θα τον δει και τώρα σε λίγο. Παρακαλώ, Κατερίνα Παπουτσάκη. Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε λοιπόν στη Σοφία Ραφτοπούλου για πάρα πολλά πράγματα, για το πώ είναι τώρα στη ζωή τη, για τα σχόλια, τα κακόβουλα σχόλια που έχει δεχτεί ότι τραγουδάει για τη φωνή τη και γενικά και για το πώ τη έχουν εφερθεί οι δημοσιογράφοι στην προσωπική τη ζωή. Πολύ ωραίο μπλουζάκι. Λέβουσαν όλα στο μυαλό μου, μέσα στο μυαλό μου όλα. Κυρία Παπουτσάκη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας συναντάμε. Και εγώ χαίρομαι, επιτέλους. Με αφορμή ένα ακόμη live σας στη Σφίγγα, στις 27 Απριλίου. Ναι, είστε καλεσμένοι. Πείτε μας λίγα λόγια έτσι για αυτά τα live. Αυτά τα live έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Γενικώς είχα έτσι ξεσημεία ένα φόβο τώρα αυτό πώς τι αντίκρισμα θα έχει και πώς θα την ανταπόκριση. Αλλά γενικά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Κάπως το φοβόμουν γιατί ουσιαστικά ρε παιδί μου το να τραγουδάς μέσα από το, πίσω από το άλοθη ενός ρόλου πίσω από το κατάλαβες. Μέσα στο πλαίσιο μιας παράστασης είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Από το να βγεις μπροστά και να πεις γεια σας, είμαι η Κατερίνα, τι κάνετε, καλησπέρα, να περάσετε όμορφα μαζί μας απόψε, ξέρεις. Λουλουδάκι, να τη σκέψεις το κρεβάτι. Υπήρχε έτσι μια καχυποψία, μια αμφισβήτηση. Ακόμα υπάρχει. Ναι, πάντοτε υπήρχε. Μα καταρχάς τραγουδάω σαν το, και στις συναυλίες του Μικη Θοδωράκη που έχουμε, που όταν πάντων, είχαμε κάνει κάποιες συνεργασίες τότε ένα καλοκαίρι. Είχα τραγουδήσει πολύ με την ορχήστρα του Μικη Θοδωράκη. Τότε, ας πούμε, είχα δεχτεί την άπειρη κριτική, ας πούμε, πώς μια τηλεοπτική εμπορική ηθοποιός τραγουδάει τραγούδια του Μίκη, χωρίς να με έχουν ακούσει, ας πούμε. Συμβαίνουν πολλά κοσμογονικά πράγματα στη ζωή μου, η αλήθεια είναι, οπότε αυτό πες πάει σε δεύτερη μέρα το τι θα πιστέψει ο Τάδε, ας πούμε, για το αν εγώ χρειάζεται να τραγουδάω ή όχι, αν είναι απαραίτητο, αν το χρειάζεται η ελληνική αγορά, τη δική μου παρουσία στο τραγούδι. Εντάξει, okay. Αν δεν το χρειάζεται, αυτό θα φανεί. Και αν δεν σ' αρέσει, μην έρθεις να μ' ακούσεις, δεν πειράζει. Αυτός ο συνδυασμός, πώς σας κάνει να νιώθετε, μουσική, θέατρο? Και αυτό χρειάζεται μια ισορροπία στο πώς ακριβώς, σε ένα τέτρις, πώς θα συνδυαστεί όλο αυτό μαζί, όπως όλα στη ζωή μου, ως μητέρα χωρισμένη με δύο παιδιά, είναι όλα ένα τέτρις. Όταν ασχολούνται με την προσωπική σας ζωή και ακούγονται φήμες, επειδή έχετε και δύο παιδιά και είναι και σε ηλικία και που συζητάτε και που αντιλαμβάνονται πράγματα, πώς το διαχειρίζεστε? Γενικά είναι άσχημο να γράφονται πράγματα και να λέγονται που δεν ισχύουν, ας πούμε, γενικώς. Επειδή όμως έχω φάει πάρα πολύ από αυτό και επειδή τα τελευταία χρόνια όντως και το θέμα των διαζυγιών θέλεις, γενικά όντως με μεγάλο σεβασμό τα μέσα το χειρίστηκαν. Αλήθεια τώρα. Νιώθω ότι εντάξει, οκ, okay, ναι, τώρα έγινε μια φάση που κάτι υπόθηκε, το οποίο ήταν παντελώς άστοχο. Οκ, okay, μετά το παρήκαμψαν οι άνθρωποι. Ξέρεις, θέλω να πω ότι ναι, οκ, okay, κάποιος είπε κάτι, φούντωσε κάτι, από εκεί πέρα όμως, ναι, δεν το σας θύμωσε, σας δημιούργησε πρόβλημα? Με στεναχωρεί, ειδικά όταν κάτι δεν έχει καμία. Είναι παντελώς άτομο. Λες, γιατί τώρα να χρεωθώ πράγματα που δεν ισχύουν? Για ποιο λόγο, υπάρχει κάποιος λόγος? Να ίσχυε να πάει στο καλό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και να ίσχυε, όντως θα ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς. Και όντως σκέφτομαι ότι ξέρεις, και στο μέλλον, αν κάποια στιγμή εγώ ξεφτιάξω τη ζωή μου με έναν τρόπο, θα είναι κάπως περίεργο να το χειριστώ, ας πούμε. Σε αυτή τη φάση, πώς έτσι σας πετυχαίνουμε, είστε ευτυχισμένοι? Είμαι καλά. Με πολλά λάμπα. Κοίταξε, είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να την πω ότι πιο εύκολη τη ζωή μου. Αλλά το παλεύω. Υπόπικρη γεύση αφήνει η συνέντευξη. Ενώ θέλει να πει πράγματα και είπε ωραία πράγματα έτσι και στη Σοφία. Απλώς στο φινάλε ότι το παλεύω, ότι οκ, μην υποκρινόμαστε. Καλά, παιδιά, να σου πω κάτι. Επειδή θα μπορούσε να κλείσει και να πει καλά, πολύ ωραία, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα ανοιγόταν να πει κάτι παραπάνω. Είναι το αυτόματο που λέμε, είμαι καλά, αλλά λέει όχι, γιατί να πει. Είναι η ειλικρίνεια της ψυχής. Ωραίο το δεν θα έδινε ποτέ λεπτομέρειες για το τι μπορεί να συμβαίνει ακριβώς στην ψυχή της, γιατί όταν κλείνουν οι πόρτες ενός σπιτιού ή ενός δωματίου, γιατί φαντάζομαι είναι κάτι προσωπικό, δεν έχει να κάνει με τα παιδιά και με την οικογένειά της,
δεν ξέρεις τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Είπε ότι είναι ειλικρινής. Σαν τέτρι η ζωή μου, ως μητέρα χωρισμένη. Μπορεί και κάτι να έχει συμβεί που αυτή την περίοδο είναι δύσκολο. Αλλά από το δύσκολο θα έρθει το κάτι ωραίο. Γιατί το παλεύω δεν πάει να πει ότι είναι και κάτι κακό. Έτσι πάει να πει ότι έχει δύναμη, προχωράει, μπορεί να μην περνάει την πιο ευχάριστη περίοδο. Ναι, να έχει γίνει κάτι που την έχει στεναχωρήσει. Και η Κατερίνα δεν έχει περάσει εύκολα τα παλιά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, από την σειρά με τη Βουγιουκλά και από άλλες προσωπικές σχέσεις. Και πάντα, πραγματικά, ήταν σε μειονεκτική θέση απέναντι από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, είχε ακούσει άπειρα πράγματα, άπειρα. Και άσχημα. Και τώρα βλέπεις με τι ωριμότητα μπορεί να ξεχωρίσει τις περιόδους, να ξεχωρίσει... Δεν της έχει μείνει αυτό, κατάλαβες που έχεις πάθει μωρή. Οι δημοσιογράφοι, κομπές, λένε. Λέει όχι. Το διαζύγιό μου με πολύ σοβαρότητα και ισορροπία ότι το διαχειρίστηκαν. Ότι δεν είδε ποτέ τη σειρά Αλίκη. Δεν την είδε ποτέ εξαιτίας όλων αυτών των σχολείων τότε. Βλέπεις όμως τώρα πόσο όρημα μιλάει, γιατί δεν της έχει μείνει αιμονικά. Σκεφτείτε και πόσα χρόνια, έχει μείνει ο φόβος. Πόσα χρόνια περάσανε και ακόμα ερωτάτε για αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι τραγουδάει εξαιρετικά και το κάνει πολλά χρόνια. Τραγουδάει, οι παραστάσεις είναι πάρα πολύ ωραίες και είναι στην κατηγορία αυτή των ηθοποιών, όπως είναι ο Πάνος Βλάχος, ο Αθανάσης Μεταξάς και διάφοροι άλλοι που το κάνουν πάρα πολύ ωραία. Καλά, δεν αφισβήτησε κανείς τη φωνή της. Τα musical που έχει πάρει μέρος, μάλλον έχει πρωταγωνιστήσει. Ναι, το λέω ότι είναι καταπληκτική. Ήταν εξαιρετική. Απλώς είναι αυτό που λένε. Γιατί κάποιος θα κάνει τον παρουσιαστή, ενός τηλεπαιχνιδιού. Γιατί μπορεί. και στο συγκεκριμένο, άντε στο παρουσιαστή, πες ποιο είναι το κριτήριο να πεις μπορείς να είσαι καλός ή όχι. Στη φωνή όμως, αυτή μπορεί. Μπορεί. Καλή επιτυχία στη Σφίγγα αυτό το Σάββατο. Έχει περάσει. Σάββατο 27. Πολλά φιλάκια.